Μας πολεμά με λύση αυτό το σύστημα διαπλοκής που κατέστρεψε τη χώρα, γιατί για μας είναι πλέον ολοφάνερο. Δεύτερος δρόμος δεν υπάρχει. Ή μνημόνιο και χρεοκοπία, ή ανατροπή του μνημονίου και δημοκρατία. Ή διαπλοκή και κλεπτοκρατία, ή δικαιοσύνη και δημοκρατία. Αλλά πλέον, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είμαστε οι μόνοι όπως κάποτε που βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων τον ύλο. Τους έχουν πάρει πια χαμπάρι και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που με αφορμή την κρίση στην Ελλάδα έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω μας, ρίχνουν την προσοχή τους στη χώρα μας. Κάποτε μιλάγαμε μόνο εμείς για το τρίγωνο της αμαρτίας, τα κόμματα, τις τράπεζες και τα μέσα ενημέρωσης, το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα που αποφασίζει να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ σε χρεοκοπημένες τράπεζες και αυτές με τη σειρά τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωση της επιλογής τους, τα οποία βεβαίως ανταποδίδουν, και έτσι κλείνει το κύκλωμα, με την υποστήριξή τους, τη στεναρή υποστήριξή τους στο χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα. Τώρα πια όμως αυτό το αμαρτωλό τρίγωνο έχει την τιμητική του και στον ξένο τύπο. Το έγκλημα είναι επαχθές και δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται γιατί ένας ολόκληρος λαός, μια ολόκληρη χώρα, έχει ήδη γονατίσει για να σώζεται διαχρονικά ο πλούτος και οι καταθέσεις μιας διαπλεκόμενης ολιγαρχίας. Πολλούς από αυτούς τους συναντήσαμε στη λίστα Λαγκάρντ, μια παρέα 100 οικογενειών πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που διαχειρίζεται τις τύχες του τόπου τα τελευταία 40 χρόνια με μια βαθιά ταξική πολιτική εις βάρος των εργαζόμενων και της κοινωνίας. Μια παρέα διαπλοκής και διαφθοράς που τελικά χρεοκόπησε τη χώρα. Και τη χρεοκόπησε πρώτα ηθικά και μετά οικονομικά. 100 οικογένειες του καζινοκαπιταλισμού που απλά αντάλλασαν θέσεις όσο τα δύο κόμματα εναλλάσσοντας την εξουσία. Από κέρυες πολιτικές θέσεις σε κρίσιμες οικονομικές θέσεις. Πολυθεσίτες της εξουσίας, μεταφερόμενοι από πολιτικές θέσεις στη δημοσιογραφία και από εκεί σε κέρια οικονομικά πόστα. Όλοι εκεί βρίσκονται. Ή σχεδόν όλοι. Γιατί η λίστα Λαγκάρντ είναι μία από τις πολλές λίστες. Είναι μία από τις πολλές τράπεζες της Ελβετίας και άλλων χωρών όπου έχουν καταθέσεις αυτό που εμείς ονομάζουμε η εγχώρια διαπλοκή. Είναι όμως όλοι μέσα. Πολιτικοί και αχυράνθρωποι, μεγαλοκατασκευαστές, εφοπλιστές, προμηθευτές του δημοσίου, μηντιάρχες. Είναι όλοι μέσα στις λίστες, όλοι αυτοί που με θράσος μας λένε 3 χρόνια τώρα πως για την κρίση φταίνε οι εργάτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μεροκαματιάριδες. Πως χρεοκοπούμε επειδή ως λαός είμαστε όλοι τεμπέληδες και διεφθαρμένοι. Είναι όλοι αυτοί μέσα που μας έλεγαν πως τώρα πρέπει οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να ματώσουν και να φτωχύνουν για να σωθεί η χώρα. Αυτοί που όλοι μαζί τα φάγανε και μετά τα έβγαλαν έξω στις τράπεζες του εξωτερικού και στους φορολογικούς παραδείσους και κατηγορούν εδώ και 3 χρόνια τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους ως υπαίτιους της κρίσης. Χρειάστηκε να φτάσει η χώρα μας μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση για να αποκαλυφθούν όλα. Η διαφθορά του συστήματος, τα οικονομικά συμφέροντα και το πολιτικό τους προσωπικό, η απροκάλυπτη συγκάλυψη των σκανδάλων και η ατιμορρησία. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι η λίστα Λαγκάρντ
είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Γι' αυτό και ένδρομο το σύστημα της διαφθοράς κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει αυτό το σκάνδαλο, ώστε το παγόβουνο να μένει βυθισμένο, να μην φαίνεται. Μόνο που αυτή τη φορά το θράσος και η υποκρισία τους δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Όσοι νομοθέτησαν τη διαπλοκή και συγκάλυψαν τα σκάνδαλα, καλό θα είναι επιτέλους να σταματήσουν και να χειδεολογούν από πάνω. Εμείς ας τους το ξεκαθαρίσουμε. Η έρευνα της δικαιοσύνης και η αποκάλυψη της αλήθειας δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ούτε αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης θα έπρεπε κανονικά να συνιστά. Η αναζήτηση της αλήθειας και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για όλους, ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις.